Ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε αγαπητού, να ξέρετε ότι είναι συντριπτική πλειοψηφία η ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία υπάρχει πίσω από οποιαδήποτε πυρκαγιά. Φαίνεται και εκτιμάται ότι και η χθεσινή πυρκαγιά, στη βάση του που εκδηλώθηκε, φαίνεται να μην είναι καθόλου τυχαία. Μιλούμε για έναν χώρο ο οποίος είναι πολύ πολύ δύσκολα προσπελάσιμος. Ο χώρος ο οποίος εκδηλώθηκε στην Βυσκαριά, ακόμα και περπατητός, θα έλεγα ότι θα δυσκολευτείς να προσεγγίσεις. Μα φαίνεται και από τα πλάνα. Άρα θεωρούμε ότι σίγουρα και σε αυτήν την περίπτωση η συγκεκριμένη Βυσκαριά είναι καθόλου τυχαία και στη βάση της ώρας η οποία εκδηλώθηκε και στη βάση του χώρου του που εκδηλώθηκε. Να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, κύριε αγαπητού, χθες, καθότι δεν υπήρχαν, ήταν πολύ αποσπέλαστον το έδαφος εκεί. Οι επίγειες δυνάμεις δυσκολεύονταν πάρα πολύ να προσεγγίσουν. Επιστρατεύτηκαν πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Για να καταλάβετε, από την πυροσβεστική υπηρεσία ξεπεράσαμε τα 15 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα και φέραμε από όλες τις επαρχίες συμπεριλαμβανομένου και τη ΕΜΑΚ, εκτός της Αμοχώς του. Αλλά Λεμεσό, Λάρνακαν, Πάφων και ΕΜΑΚ βοήθησαν όλοι και Λευκοσία. Βοήθησαν όλοι ούτως ώστε να καταφέρουμε και αυτή την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολλές προσπάθειες, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Είχαν προστατευτεί κατά τη έξινη πυρκαγιά αρκετά χτινοτροφικά υποστατικά. Ευτυχώς καταφέραμε αργά να την περιορίσουμε. Συνεχίζει η γη καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, περίπου 14 στερεχωμένα οχήματα τα οποία οριοθετούσαν πλήρως την πυρκαγιά και σήμερα το πρωί ξεκίνησαν κάποιες ρήψεις, ώστε εκεί και όπου υπάρχει δυνητικός κίνδυνος να περιοριστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Κετσίνα. Είστε καλά, καλή δύναμη. Τι να σας πω άλλο, καλή δύναμη πραγματικά.